Πάμε στο Χρήστο για αυτό το thriller που πραγματικά παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα. 20 μέρες σε αναζητούμε όλοι και βασικά η οικογένειά του ένα παιδί 31 ετών. Χρήστο, τι γίνεται εκεί και σήμερα έρχεται ο Κρεοπόλης για την απολογία. Ακριβώς, έχει έρθει εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου από τις 7.30 το πρωί. Θα μπορέσετε να δείτε ότι είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία. Πρωτοφανή για το Μεσολόγγι. Χαρακτηριστικά, να σας πω ότι επειδή έχουμε έρθει αρκετές φορές, δεν έχουμε τέτοια μέτρα ούτε για την πρόεδρο Δημοκρατίας που έρχεται εδώ στις εκδηλώσεις εξόδου. Είναι πραγματικά αποκλεισμένη όλη η περιοχή. Είχαμε δει τι συνέβη προημερών. Υπάρχει αγανάκτηση και όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στην οικογένεια και στους φίλους, αλλά σε όλο τον κόσμο εδώ στο Μεσολόγγι. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί, να σας πω ότι στις 11 με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αναμένεται να ξεκινήσει η ανάκριση του Κρεοπόλη, ο οποίος κρατάει σκληρή στάση, δηλαδή δεν λέει τίποτα, λέει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε συγκεκριμένη υπόθεση, ότι είναι αθώος και δεν γνωρίζει κάτι όσον αφορά την εξαφάνιση του Μπάμπη. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη από χθες πάλι στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Γνωρίζουμε ότι από τις έρευνες αυτές συμμετέχει και ένα ειδικό σκυλί το οποίο έχει έρθει, το οποίο ήταν και στα Τέμπη. Και αυτό το σκυλί φαίνεται να έχει εντοπίσει κάτι σε ένα σημείο μέσα στη λιμνοθάλασσα. Σήμερα θα υπάρχουν και πυροσβέστες και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν με ντρόουν από την πυροσβέστη και από τις ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα ψάξουν στο συγκεκριμένο σημείο με βάση το στίγμα το οποίο δόθηκε από τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει και πάλι, γιατί θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι έχουν ολοκληρωθεί, καθώς ζητήθηκε από τη δικαιοσύνη, από τις δικαστικές αρχές να ψάξουν και πάλι προς την περιοχή της λιμνοθάλασσας. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι. Ελπίζει η οικογένεια να βρεθεί κάτι και βέβαια θα έχουμε και την εξέλιξη στο δικαστικό κομμάτι εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου που έχει αρχίσει να σας πω να συγκεντρώνεται και κόσμος και συγγενείς οι οποίοι είναι εδώ προκειμένου να δουν το τι ακριβώς θα συμβεί. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδός, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο πρόσωπο. Συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το. Ακριβώς, βέβαια. Υπάρχουν οι πληροφορίες και κυρίως βγαίνουν από το στίγμα του κινητού αλλά και από τις συνομιλίες του κινητού του Κρεοπόλη. Είχε ξεκλειδώσει αυτό το κινητό και υπάρχουν απανωτές συνομιλίες. Παράλληλα, όμως, βλέπουν και ένα στίγμα. Μαζί με το στίγμα του κινητού του Μπάμπη που έχει εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν έχουμε τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία δίδουν σήμα ακριβώς από την ίδια περιοχή, όχι όμως τις ώρες που λέει ο Κρεοπόλης. Πάμε τώρα στον κύριο Πάκο να τον καλημερίσουμε εκ νέου. Δύο πολύ δύσκολες υποθέσεις και αυτό με την Greek Mafia όπου έγιναν κάποιες συλλήψεις κύριε Πάκο, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, ούτε έχουν ολοκληρωθεί οι συλλήψεις και η περίπτωση στο Μεσολόγγιο που 20 μέρες αναζητείτε το παλικάρι. Την τελευταία τώρα υπόθεση δεν μπορώ να τη σχολιάσω γιατί είναι και σε εξέλιξη. Ας ευχηθούμε να μάθουμε όλη την αλήθεια.